Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης επί τιμή. Καλησπέρα και πάλι, κύριε πρέσβη. Καλησπέρα και καλά έτσι. Άκουσα με προσοχή τα όσα προείπατε. Επιτρέψτε μου μόνο να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Παρακαλώ. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Ομπάμα, τουλάχιστον στην πρώτη θητεία, ναι, του Ομπάμα, προέταξαν στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης Ομπάμα, ήμουν στη Ουάσιγκτον πρέσβης τότε, την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων με την Τουρκία. Το λέγαμε νωρίτερα, έχετε απόλυτο δίκιο, το λέγαμε νωρίτερα ότι ο Ομπάμα ξεκίνησε τη θητεία του με επίσκεψη στην Τουρκία και την έληξε τη δεύτερη θητεία με επίσκεψη στην Αθήνα. Η σοφή πολιτική, με όμικρον γιώτα, φροντίζουν να μαθαίνουν από τα παθήματά τους. Ο Ομπάμα και η Χίλαρη Κλίντον κυρίως, κυρία Κλίντον κυρίως, είχαν θεωρήσει, μάλιστα έχω καταγεγραμμένες τις δηλώσεις της κυρίας Κλίντον, η οποία έλεγε, σας το έχω ξαναπεί νομίζω, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα κάτω από τον ήλιο στο οποίο δεν συζητούμε με την Τουρκία. Άρα η Τουρκία έχει μία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε μία οικουμενική διάσταση. Διορθώθηκε αυτό κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, όπου η Τουρκία, σύμμαχος στην αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως στη Συρία, συνεχεία ενίσχυσε τις ισλαμιστικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα αντεμάχονται τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς. Προς το τέλος δε της θητείας του Ομπάμα ήταν σαφές ότι η εμπλοκή της Τουρκίας στην Συρία, όπως άλλωστε προηγουμένως και στο Ιράκ, ένα μόνο στόχο είχε: να εξολοθρεύσει τους κουρδικούς πληθυσμούς, συμμαχώντας για τον λόγο αυτό με οποιονδήποτε ήταν διαθέσιμος. Είτε αυτός ήταν ισλαμιστικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε πρόσφατα ο ίδιος ο Άσαντ. Η Τουρκία τι θέλει στην περιοχή? Βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί έχουν μπει σε μια διαδικασία από τη δεύτερη θητεία Ομπάμα σιγά σιγά να παίρνουν αποστάσεις και να επικαιροποιούν το σχεδιασμό τους. Η Τουρκία θέλει μια αλακάρτη σχέση, τόσο όσο, έτσι. Επίσης να πω το 19, όπως θυμόστε ο Τραμπ ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου του 2017. Τον Οκτώβριο του 2019 παρέδωσε. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα άλλο ρήμα, προτιμώ παρέδωσε τους κουρδικούς πληθυσμούς στη Βόρειο Συρία μέσω της συμφωνίας Τραμπ-Ερντογκάν, την οποία όμως υπέγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πένς στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Εκλήθησαν δε οι Κούρδοι να αποχωρήσουν από τα εδάφη τα οποία είχαν περισσώσει διασώσει πολεμώντας μαζί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Μία εβδομάδα, αυτό έγινε δε σε συνεννόηση και με τον Πούτιν, διότι μία εβδομάδα μετά την υπογραφή της Αμερικανοτουρκικής Συμφωνίας, με την οποία παρεδίδεται το έδαφος της Συρίας στον έλεγχο της Τουρκίας, ακολούθησε στο Σότσι συμφωνία, γραπτή συμφωνία. Έχουμε τα κείμενα. Πούτιν Ερντογκάν, που είχε ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Άρα και η διοίκηση Ομπάμα και ο πρόεδρος Τραμπ στο μεγαλύτερο τμήμα της θητείας του προτίμησαν να συναλλάσσονται με την Τουρκία στα σημεία που έβρισκαν κοινό ενδιαφέρον. Όταν η Τουρκία όμως ακολουθούσε δικό της δρόμο, η γραφειοκρατία, όταν λέμε γραφειοκρατία εννοούμε η υψηλόβαθμα στελέχη και πολιτικά και διπλωμάτες του State Department και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτό δεν συνεχίζεται μέχρι σήμερα στο τέλος της κυβέρνησης της Προεδρίας Biden, θεωρούσαν ότι η Ουάσιγκτον δεν πρέπει να τραβήξει πολύ το σχοινί ώστε να μην αποκοπεί τελείως ο ομφάλιος λόρος της Τουρκίας με τη Δύση. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά είμαστε σε μια διαδικασία στάθμισης της σχέσης. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί μειώνουν την έκθεσή τους. Αν δει κανείς το σχεδιασμό της περιοχής, αναφέρομαι στη δική μας που την ξέρουμε καλύτερα, ότι τα μεγάλα σχέδια την παρακάμπτουν. Δεν δημιουργούν πλέον μακροχρόνιες δεσμεύσεις επιπλέον με την Τουρκία. Αντί τα μεγάλα, θα μου επιτρέπατε να πω
τα μεσοπρόθεσμα, τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Διότι αν αλλάξει η συμπεριφορά της, αν τροποποιηθεί η συμπεριφορά της Τουρκίας, τότε θα μπορούσαμε ξανά να δούμε πώς διαμορφώνονται η μεγάλη στρατηγική, η μακροπρόθεσμη στρατηγική των ΗΠΑ. Δηλαδή το αν πραγματικά περιλαμβάνει και σε ποιο βαθμό την Τουρκία. Η δική μου η θέση που βασίζεται στη γνώση το πώς σκέπτονται τα διάφορα κέντρα εξουσίας της Ουάσιγκτον, παρότι έχουν τα πράγματα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό από τότε που ήμουν πρέσβης, που έφυγα το 9, είναι ακριβώς αυτή, ότι ναι, η Τουρκία έχει δική της ανεξάρτητη, δεν το λένε ανεξάρτητη, το λένε αυτόνομη πολιτική σε πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να δώσουν μια κλωτσιά η οποία θα απομακρύνει οριστικά. Δεν κοιτάνε τις ενέργειες, τις κλωτσιές που συγχωρέστε μου που δίνει η Τουρκία, κοιτάνε να δουν, να μην δώσουν εκείνη την χαριστική βολή. Η Τουρκία τι θέλει στην περιοχή? Δεν θέλει να ανακατεύονται στο σχεδιασμό της οι Αμερικανοί, θέλει τα ωφέλη από την διατήρηση της ειδικής à la carte ευρωατλαντική σχέση με τις ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλει όμως τις δεσμεύσεις που απορρέουν, αυτό που δεν θέλει μια αυτόνομη πολιτική. Το ερώτημα είναι πόσο βάθος μπορεί να έχει αυτό, διότι κάποια στιγμή όταν τα πράγματα φτάνουν σε οριακό σημείο, όλοι αναγκάζονται ανεξαρτήτως μεγέθους να πάρουν κάποια θέση. Γιατί βλέπουμε και τον αμερικανικό τύπο να πυκνώνουν τα άρθρα και από επιδραστικούς αναλυτές κλπ. Διπλωμάτες να λένε ότι πρέπει η Τουρκία να επιλέξει, αλλιώς να επιλέξουμε εμείς τι θα κάνουμε. Αυτό λέγεται εδώ και 10 χρόνια, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό έχει το απόλυτο δίκιο, κύριε Καναρή, τι έτσι είναι. Αυτή όμως η αρθογραφία, την οποία και εγώ είμαι υποχρεωμένος να παρακολουθώ, λόγω αρμοδιότητος και ότι δεν βρίσκομαι στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έχει φτάσει στο σημείο που να πείσει. Γιατί μας ενδιαφέρει αν αυτοί τα επιχειρήματα που προβάλλονται πείθουν σωστά, να πείσει εκείνους οι οποίοι χαράσουν και αποφασίζουν. Μέχρι στιγμής δεν τους έχει πείσει. Όμως, απαντώ στην καρδιά του ερωτήματός σας, η Τουρκία θεωρεί ότι αυτή είναι η χώρα στο μετέχμιο Ανατολής Δύσης, κράτος μέρος του ΝΑΤΟ, η οποία μόνη της, επαναλαμβάνω, μόνη της μπορεί να ορίζει και να ελέγχει και δεν χρειάζεται την παρουσία κανενός άλλος. Αποδοκιμάζει δε συχνά και αρνείται την παρουσία αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων, μάλλον αμερικανικών αεροναυτικών δυνάμεων στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Σούδα, αλλού στην Ελλάδα και βεβαίως πολύ πρόσφατα και στην Κύπρο, θεωρώντας ότι σε εκείνη πρέπει και αρμόζει να ελέγχει την περιοχή. Άρα έχει δυσανεξία και δυσαρεστείται με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γαλλίας ή οποιοσδήποτε άλλης νευρικής χώρας να έχει δυνάμεις ναυτικές και αεροπορικές στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, να σταθμεύουν εννοώ, να περιπολούν στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι θεωρεί η Τουρκία ότι αυτές είναι και να απειλούν. Όμως, για να δώσω μια συνολική εικόνα, κύριε Καλαρίτη, κυρίως στους χιλιάδες ακροατές που μας ακούν. Δύο φορές η Τουρκία έχει επικαλεστεί το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που σημαίνει όταν απειλείται το έδαφος μιας χώρας, τη βοηθούμε όλοι στρατιωτικά. Το 1990-91, όταν έγινε η επέμβαση στο Ιράκ για την απελευθέρωση του Κουβέιτ, μαζί μετά μια δέσμη αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Οργανισμένων Εθνών, και η δεύτερη το 2003 όταν είχαμε την μονομερή άνευ διεθνούς νομοποίησης εισβολή δυνάμεων Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμαχία των προθήμων, έτσι λεγόταν, στο Ιράκ για την δίωξη του Σαντάμ Χουσέιν στην πραγματικότητα. Τότε επεκαλέσει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και αυτό λειτουργήσε. Άρα η Τουρκία, συνοψίζω, δεν θέλει καμία παρουσία χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην περιοχή που θεωρεί εκείνη ότι ελέγχει μόνη της. Επικαλείται όμως πάντοτε το άρθρο 5 της συλλογικής, αν θέλετε, άμυνας της συμμαχίας, όταν θεωρεί ότι την απειλείται.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλω μια νοτελεία και θα κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας και των γνώσεών σας και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε μια άλλη συζήτηση για το πώς πρέπει η Ελλάδα πλέον να διαχειριστεί την Τουρκία. Έχουμε ξεκινήσει την συζήτηση. Έγινε η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του. Οι άλλες, από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνουν στις ελληνικές καλένδες. Θα δούμε, για να επικαιροποιήσουμε και την συζήτηση σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε εμείς δοθήσεις πλέον της συγκυρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι διαδοχικές επισκέψεις του νέου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ναι, του κύριου, του πρώην Πρωθυπουργού της Ολλανδίας, του κύριου, του μάλλον του Πρωθυπουργού της Ολλανδίας, του, ναι, κύριου Ρούτε, μέχρι πρότινος, ναι, ναι, στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Επιτρέψτε μου να το υπογραμμίσω αυτό, διότι είναι σταθερή και πάγια. Μάλιστα, ήταν εντελώς εξωφρενική η στάση του προκατόχου του, του απαράδεκτου κατά τη γνώμη μου Στόλτεμπεργκ, ναι, και νομίζω ότι δεν διεκδικώ δάφνες, ότι ήταν η γενική εκτίμηση αυτών και στην κορυφή της πολιτικής ηγεσία της Ελλάδος και όλων μας, ότι ο Στόλτεμπεργκ ποτέ δεν έκανε αυτό που μπορούσε, ενώ κατά τη μακρά διάρκεια της κρίσης στο Αιγαίο, όταν είμαι κρίσης, είμαστε στα πρόθυρα της εμπλοκής στο Αιγαίο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2020, να παρέμβει ο ίδιος με ένα ταξίδι στις δύο χώρες. Ναι. Ο Ρούτε σήμερα είχε ενδιαφέρον η συζήτηση και η δηλώση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρούτε. Είναι πολύ καλές. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, μόλις τις διάβασα ενώ στις συζήτησεις μας, ήταν πολύ καλές και κυρίως βέβαια, αυτό το είπαμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας, τι αφορούσαν, το τι είδος ειρήνη θα έρθει μετά τις 20 Ιανουαρίου, διότι αν ειρήνη σημαίνει, αν το περιεχόμενο της ειρήνης είναι δώστε δάφη σας για να έχουμε ειρήνη, να σταματήσει ο πόλεμος, ναι, δεν είναι ειρήνη, είναι παράδοση. Είναι, είναι η νομοποίηση των κεκτημένων του πολέμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καλαρίδη, πάντοτε για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιράζομαι μαζί σας τη γνώση. Εμείς με τη γνώση. Αυτά τα οποία τις εμπειρίες μου ως διπλωμάτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς για την τιμή και τη χαρά.